Πονοκέφαλος στους επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης έχουν προκαλέσει τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τους ανεμβολίαστους, καθώς από 13 Σεπτέμβρη η διασκέδαση σε κλειστούς χώρους θα αποτελεί καθαρά προνόμιο για τους εμβολιασμένους. Αυτό δεν είναι και σωστό. Δεν νομίζω. Τώρα να διχάζουμε τον κόσμο, καταλάβατε. Κάτι άλλο πρέπει να βρούνε. Ο άνθρωπος είναι λογικό και πρέπει να είναι μια ελευθερία, καλώς, αλλά η ελευθερία δεν πρέπει να περιορίζει την ελευθερία του άλλου. Οι κλειστοί χώροι σε καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης θα λειτουργούν μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες έως 6 μήνες από τη διάγνωση. Θα διενεργείται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπείας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή COVID Free App. Αυτό εμάς δεν μας βοηθάει καθόλου. Μας έχει βάλει σε μια κατάσταση αστυνόμευσης στην επιχείρησή μας. Ποτέ δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στον πελάτη και δυστυχώς μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Πρέπει όμως να το κάνουμε γιατί το πρόστιμο είναι πολύ, πολύ μεγάλο για μας και δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Είναι ζήτημα μεγάλο γιατί δεν έχει πάει να εμβολιαστεί ο κόσμος. Το 30% σου λόγω έχει εμβολιαστεί. Το άλλο 70% τι κόσμο θα έχουμε. Δικαίωμά τους αυτοί να μην το κάνουν. Δεν μπορεί να τους πιέσει κάποιος. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να βγάλω εύκολα συμπέρασμα. Πιστεύω ότι τα μέτρα για την εστίαση από μία πλευρά είναι σωστά, γιατί όλοι μας θα πρέπει να είμαστε εμβολιασμένοι, προστατεύουμε την εαυτού μας και ένας λόγος παραπάνω όσον αφορά το κομμάτι της εστίασης, προστατεύουμε και την εστίαση ή και τους διπλανούς μας που εργάζονται βέβαια στην εστίαση. Οι καταστηματάρχες, έχοντας περάσει μια δύσκολη χρονιά, κάνουν λόγο για ένα mini lockdown στον χώρο και θεωρούν πως η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο. Ακόμα ο καιρός βοηθάει στο να κάτσει έξω ο κόσμος. Οι εμβολιασμένοι, ωστόσο, δεν έχουν πρόβλημα. Από ό,τι κουβέντες κάνουμε μέχρι τώρα, οι εμβολιασμένοι δεν έχουν πρόβλημα ακόμη και το χειμώνα να περάσουν στον εσωτερικό χώρο για το θέμα κρύου. Υπάρχει όμως και μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων που σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουν το εμβόλιο και δεν θέλουν να κάτσουν μέσα για αυτό το λόγο, γιατί δεν θα μπορούν. Ως προς τους κλειστούς χώρους, σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους θα λειτουργούν για εμβολιασμένους, νοσήσαντες και ανεμβολίαστους που έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου έως 48 ώρες πριν. Θα διενεργείται έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπείας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή COVID Free App. Σημειώνεται ότι παραπάνω επιχειρήσεις θα μπορούν βάσει νόμου να επιλέγουν να λειτουργούν μόνο ως αμυγείς χώροι με εμβολιασμένους και νοσήσαντες με πληρότητα 100%.